εκπομπή μας να έρθουν τα ταλέντα μας ένα-ένα, να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, να γουστάρουμε, τηλεθεατόπουλά μου. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, καθώς είστε αναπαυτικά. Το παραμύθι μας αρχίζει. Το θυμόσαστε αυτό? Το καθώς είστε αναπαυτικά, το παραμύθι μας αρχίζει. Στην έρδε εδώ, πιο παλιά. Πολύ παλιά. Δεν το θυμάστε? Πολύ. Όχι, ο παραμυθάς. Είστε όλοι μεγαλύτεροι από μένα, μάλλον. Μικρότεροι. Ντίνος Μήτρου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα διαγωνιστεί στο τραγούδι και θα έρθει με το τραγούδι 2,5, το γνωστό αγαπημένο τραγούδι που γνωρίζουμε από το γνωστό αγαπημένο Σταμάτη Γονίδη. Πεθαίνω για αυτό το κομμάτι. Πεθαίνω. Ναι. Εγώ αγαπώ και το κομμάτι και Γονίδη πολύ. Καλά, εννοείται αυτό. Λοιπόν, για να δούμε, ο Ντίνος Μήτρου θα μας ικανοποιήσει. Είναι μόνο 16 χρόνων, να σας πω τα νέα. Μόνο 16 χρόνων. Ναι. Πολύ μικρός είσαι, ρε φίλε. Και θες να γίνεις τραγουδιστής? Ναι, είναι το όνειρό μου αυτό. Είναι το όνειρό σου? Ναι. Έχεις τρακ λίγο? Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που βγαίνω στο πίνακα. Ανίτα, κάνε τα μαγικά σου. Χαλάρωσε τον. Ναι, τον βλέπω, είναι λίγο αγχωμένος. Χαλάρωσε τον γιατί είναι στα κάγκελα. Περίμενε, να μας πεις δύο πράγματα για σένα, να μάθουμε ποιος είσαι. Είσαι 16 χρόνων μόνο. Mm. Πού μένεις? Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Βέρειας. Τι μου είπες, Χρύσα μου? Παντρεμένος είναι? Ναι. Αλλό? Αλλό? Συγγνώμη. Είσαι 16 χρόνων άνθρωπος. Ναι. Και είσαι παντρεμένος. Ναι. Πότε παντρεύτηκες, φίλε? Προχθές. Πότε? Τα 14. Στα 14? Ναι. Έχεις και παιδάκια? Όχι. Παντρεύτηκες, ερωτεύτηκες? Ναι. Και δεν το ζήσες, ας πούμε, σαν σχέση? Θες να πας στο γάμο? Μάλλον. Μάλιστα. Τι λέγατε με τη γυναίκα σου, γιατί άμα συζητάτε, μιλάτε? Θα μιλάω. Επειδή βλέπω εδώ δεν μου μιλάς, γι' αυτό λέω. Μιλάω. Ωραία. Είναι εδώ σήμερα? Όχι. Μας βλέπει όμως. Μας βλέπει. Σε δεν αισθάνθηκες πολύ μικρός? Ηρέμησε. Θέλω να το σκίσεις το κομμάτι, ειλικρινά. Δεν αισθάνθηκες πολύ μικρός για να παντρευτείς στα 14, ρε φίλε? Πολύ μικρός αισθάνθηκα, ναι. Όμως ήθελες εσύ να παντρευτείς ή ήθελε εκείνη? Τι ηλικία έχει η γυναίκα σου? Στην ηλικία μου. Και είστε 2 χρόνια παντρεμένοι από τα 14. Ναι. Μάλιστα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δική του στάση ζωής. Είναι κάτι πολύ σπάνιο στις μέρες μας, βέβαια. Είσαι καλύτερα τώρα? Καλύτερα. Ή χειρότερα? Χειρότερα λίγο, ε. Καλύτερα, καλύτερα. Νομίζω όσο περνάει η ώρα είναι χειρότερο. Πάμε κατευθείαν να πούμε στο ζουμί. Λοιπόν, ζεστό χειροκρότημα να το χαλαρώσουμε. Τώρα πια στο τέρμα 2,5 και εγώ περιμένω.
ακόμα μόνος μου μένω. Όπως τόσα και τόσα βράδια που έχεις φύγει και μένω νάδια. 2,5 και εγώ περιμένω. 3 και ακόμα μόνος μου μένω. Όπως τόσα και τόσα βράδια που έχεις φύγει και μένω νάδια. Με την ομιλία, αλλά νομίζω με το τραγούδι τα σπάει. Και έχει και μια συγκίνηση αυτός επάνω του, κάτι έχει. Τα λέει είναι υπέροχος. Άκουσες πως το είπε του Βέρτη το κομμάτι. Για πάμε λοιπόν στη βαθμολογία μας. Γιατί φωνάει η αρχή συντάκτρια, έχει παθεί την ιστερία. Μητρέ μας φίλε, 10. 10 από τον Νίκο, 9 από τη Σοφία και 9 από τον Θάνο. 28 στο σύνολο, πολύ καλά τα πήγες.